Καλησπέρα. Εκπροσωπώ τα Βασιλικά και τη Τσαπουρνιά. Θα ήθελα να δούμε πόσο δίκιο έχουν όσοι λένε ότι η ιστορία επαναλαμβάνεται. Αυγουστός 1977. Ταυτόχρονες φωτιές, Βόρεια Εύβοια, Βαριμπόμπη, Τατό, Ηλία. Αύγουστος 2021. Ταυτόχρονες φωτιές, Βόρεια Εύβοια, Βαριμπόμπη, Ηλία. Ανυπολόγιστες οι ζημίες στο φυσικό περιβάλλον και σε όσους βιοπορίζονται από το δάσος. Δόθηκαν υποσχέσεις για αναδάσωση, αντιπλημμυρικά έργα και αποζημιώσεις. Στο θέμα της αναδάσωσης, όπου η φύση αφέθηκε να δράσει μόνη της, το δάσος αναγεννήθηκε. Στη Βαριμπόμπη, από την άλλη, ξεφύτρωσαν πολυτελείς βίλες και διαμερίσματα. Όσο για αντιπλημμυρικά έργα, εμείς τα Βασιλικά δυστυχώς ζήσαμε την πλήρη ανυπαρξία τους με κόστος 8 ανθρώπινες ζωές. Όσο για τις αποζημιώσεις, τα προηγούμενα δείγματα γραφής των κυβερνήσεων δείχνουν πως μονόδρομος για τη διεκδίκησή τους είναι η συσπήρωση και ο αγώνας όλων των κατοίκων. Συγγνώμη, έχω λίγο τράκ. Η Εύβοια εκπέμπει σως. Η Εύβοια εκπέμπει σως. Το μέλλον φαντάζει δυσίωνο και ο χειμώνας δύσκολος. Γι' αυτό πρέπει να μπουν στην άκρη οι διαφορές μας, μικρές ή μεγάλες, και να αγωνιστούμε απέναντι σε κάθε ιδιώτη που καραδοκεί να επωφεληθεί από τις εξαγγελίες της κυβέρνησης για έργα αναδάσωσης και δασοπροστασίας. Οφείλουμε σαν κάτοικοι της Εύβοιας να αγωνιστούμε ενάντια στα όποια σχέδια της κυβέρνησης για ιδιωτικοποίηση των δασών, όπως το δάση προς υιοθεσία, που σκοπεύει να θέσει την αναδάσωση στα χέρια ιδιωτών με κύριο σκοπό το κέρδος. Η φωτιά έφερε στην επιφάνεια όλα τα προβλήματα της καθημερινότητάς μας. Είμαστε ευχαριστημένοι από το ειδικό δίκτυο, τη συγκοινωνία, τις παροχές υγείας? Όχι. Νιώθω πως είμαστε ένας κόσμος ξεχασμένος από τα κέντρα αποφάσεων. Και αυτό φαίνεται σε κάθε χωριό, σε κάθε επαγγελματία, σε κάθε σπίτι. Δεν πιστεύω πως αυτοί που ευθύνονται για την εξέλιξη της καταστροφικής πυρκαγιάς μπορούν να μας σώσουν. Φάνηκε άλλωστε από την παντελή έλλειψη της πολιτικής προστασίας. Κανένας δεν θα μας δώσει πίσω όσα μας πήρε η φωτιά, αν δεν παλέψουμε και δεν οργανώσουμε την αγώνα μας, ώστε να πάρουμε τη ζωή μας και τη μοίρα των χωριών μας στα χέρια μας. Διεκδικούμε την εξασφάλιση στέγασης για όλους τους πυρόπληκτους, άμεσα να προχωρήσει το κράτος αποζημιώσεις όλων των πυροπαθών στο 100% της ζημιάς, χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Άμεσα αντιπλημμυρικά έργα για να μην κλάψουμε από τις πλημμύρες όσους δεν κλάψαν από τις πυρκαγιές. Επιτακτική ανάγκη λοιπόν είναι η συσπήρωση όλων των πολιτών σε μαζικές κινητοποιήσεις για να ακουστεί η φωνή μας στα κέντρα αποφάσεων, δήμους, περιφέρειες, κυβέρνηση. Ο δρόμος είναι μακρύς και δεν περισσεύει κανείς. Ευχαριστώ.